Καλησπέρα σας. Άρχεται η συνεδρία της υποδοχής του κυρίου Σπυρίδωνα εν Αγάθου ως αντεπιστέλλοντος μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτη Ουίλ, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αχαΐας κύριε Θανάσιε, αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση τον κύριο Σπυρίδωνα Αγάθο, ομότιμο καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικής Βιοεπιστημών του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβέινς του Βελγίου, ως αντεπιστέλλον μέλος στον κλάδο της μηχανικής βιοεπιστημών, στην πρώτη τάξη των θετικών επιστημών. Ο κύριος Αγάθος έχει αναπτύξει μια πλούσια ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία. Η έρευνά του κινείται σε ένα ευρύ φάσμα μεταξύ των επιστημών του μηχανικού και των βιολογικών επιστημών, με πυρήνα τη μηχανική βιοδιεργασιών και τη βιοτεχνολογία. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται ιδιαιτέρως στις περιοχές της βιοχημικής μηχανικής, της βιοκατάλυσης, των μικροβιακών κυταρικών καλλιεργειών και της κλιμάκωσής τους, της περιβαλλοντικής μηχανικής και βιοαποκατάστασης από ρύπανση και της βιοτεχνίας για την αειφορία. Δηλαδή, η επιστημονική τομής στην αιχμή του δόρατος της σημερινής τεχνολογίας και ειδικά του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, έχει αναπτύξει σημαντικό συγγραφικό και διδακτικό έργο, αποκτώντας διεθνή αναγνώριση. Θα παρακαλέσω τον ακαδημαϊκό κύριο Κωνσταντίνο Βαγενά να προσέλθει στο βήμα και να παρουσιάσει το έργο του νέου συναδέλφου. Θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Σπυρίδωνα Αγάθου με θέμα «Wonder and Wonder, περιπέτειες και θαύματα στο ταξίδι της βιοτεχνολογίας». Κύριε Βαγενά. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας, αξιότιμε και αξιότιμοι συνάδελφοι, ακαδημαϊκοί, συνάδελφοι και φίλοι. Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται απόψε με ιδιαίτερη χαρά ως αντεπιστέλλον μέλος της το διακεκριμένο ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λουβέν, κ. Σπυρίδωνα Αγάθο, ο οποίος προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα με το έργο του στη μηχανική των βιοεπιστημών. Κ. Αγάθος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950 και φίτησε στη Βαρβάκιο πρότυπο σχολή, πρωτεύοντας κάθε χρόνο, επισημαίνω, ανάμεσα στους 200 μαθητές των 5 τμήματων της τάξης του, ανάμεσά του ήμουνα και εγώ, πολλούς των οποίων βλέπω απόψε με ιδιαίτερη χαρά εδώ, μετά από πολλά χρόνια. Την εποχή εκείνη, θα θυμάστε μερικοί, ότι η εισαγωγή στο Βαρβάκιο γινόταν μετά από αυστηρές εξετάσεις, ήταν δωρεάν και συγκέντρωνε παιδιά από όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Αγάθος ήταν εξαιρετικός μαθητής σε όλα τα μαθήματα, αλλά ειδικά στο μάθημα της εκθέσεως ήταν ασυναγώνιστος. Οι εκθέσεις του διανέμονται επί πολύ σειρά ετών στους υποψηφίους του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου από κεντρικό φροντιστήριο της Αθήνας και πιθανότατα γίνεται αυτό το πράγμα ακόμα. Για να καταλάβετε την ποιότητα. Λοιπόν. Ο κύριος Αγάθος έλαβε το δίπλωμα του χημικού μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1973. Στη συνέχεια μετέβη στον Καναδά για μεταπτυχιακές σπουδές, όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Master of Engineering στην Επιστήμη του Χημικού Μηχανικού το 1976 από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μοντρεάλ. Έπειτα από περαιτέρω σπουδές και έρευνα στις ΗΠΑ, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα PhD στη βιοχημική μηχανική από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το γνωστό MIT, το 1983. Από το 1982 στο 1985 υπηρέτησε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο, στον Καναδά,
και από το 1985 ως το 1993 στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο Ράτγκερς της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνέχισε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν, στη Λουβέν Λανεύ του Πανεπιστημίου του Βελγίου, ως καθηγητής για αρκετά χρόνια, το 1993 ως το 2015, όπου και χρημάτισε πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικής Μηχανικής στη Σχολή Εμβιομηχανικής από το 1998 ως το 2010. Από το 2015 ως το 2019 υπηρέτησε ως ιδρυτικός κοσμήτορας βιολογικών επιστημών και επιστημών μηχανικού στο αρτισύστατο νέο Πανεπιστήμιο για Τσάι Τεκ στον Ισημερινό της Νοτιού Αμερικής, από όπου και αφυπηρέτησε ως πρίτανης το 2019. Και το θάρρος να πάει ψηλά στις Άνδης, από ό,τι έχω καταλάβει σε υψόμετρα πάνω από 2.500 μέτρα, και να δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο. Και του διαλέξανε αυτόν τον Έλληνα για να κάνει αυτή τη δουλειά, η κάτοικη του Εκουαντόρ. Η έρευνά του κινείται σε ένα ευρύ φάσμα μεταξύ των επιστημών μηχανικού και των βιολογικών επιστημών, με πυρήνα τη μηχανική βιοδιεργασιών και τη βιοτεχνολογία. Ιδιαίτερα τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στις περιοχές της βιοχημικής μηχανικής, της βιοκατάλυσης, των μικροβιακών κυταρικών καλλιεργειών και της κλιμάκωσής τους, της περιβαλλοντικής μηχανικής και βιοαποκατάστασης, απορρίπανση και της βιοτεχνολογίας για την αειφορία. Στις περιοχές αυτές έχει σημαντικό δημοσιευμένο έργο που περιλαμβάνει 184 άρθρα με κριτές, 54 κεφάλαια σε βιβλία, περισσότερες από 500 ανακοινώσεις σε υψηλού κύρους, συνέδρια ή προσκεκλημένα σεμινάρια, 5 βιβλία και 3 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Το έργο του αναγνωρίζεται ευρέως από τη διεθνή κοινότητα. Είναι μέλος της Ακαδημία Ευρωπαία Ordinary Member του 2021. Είναι φέλεο της American Association for the Advancement of Science από το 2021 και είναι φέλεο της American Academy of Microbiology από το 2019. Είναι επίσης κάτοχος του Selman Worksman Outstanding Teaching Award της Society for Industrial Microbiology and Biotechnology από το 2019. Και πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις που αναφέρω απλώς ότι είναι κεντρικός ομιλητής, keynote plenary lecturer στο ανατετραετία Διεθνές Συμπόσιο Βιοτεχνολογίας, IBS, της EUPAC, που ξεκίνησε τον Ταλιάν το 2008 και συνεχίστηκε αργότερα στη Βραζιλία, στο Μοντρεάλ. Κάθε τετραετία είναι κεντρικός ομιλητής ο κ. Αγάθος, ένας από τους κεντρικούς ομιλητές. Στις προαναφερθήσεις περιοχές της βιολογικής μηχανικής και ειδικότερα σε θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής, αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως, ενσωματώνοντας δημιουργικά εργαλεία από τη βιοτεχνολογία για την επίλυση πραγματικών πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων βιοαποκατάστασης, ποιότητας νερού, δημόσιας υγείας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο βασικός κοινός παρονομαστής των ερευνών του είναι η μηχανική των βιοκαταλυτικών διεργασιών, που κάνει χρήση της ποσοτικής κατανόησης του μεταβολισμού και της κινητικής του ανάλυσης για να μεταφραστεί σε βιομηχανική κλίμακα. Από τις πολλές θεμελιώδεις όσο και εφαρμοσμένες συνεισφορές του στην επιστήμη, ενδεικτικά παραθέτουμε τις ακόλουθες. Πρώτον, σχεδιασμός και βελτίωση διεργασιών και τεχνολογιών βιοαποκατάστασης. Δεύτερον, ανάπτυξη τεχνικών ενζυμομικροβιακών συμπλόκων για κατεργασία αποβλήτων. Τρίτον, ανάπτυξη τεχνικών για το in situ βιοαποκατάσταση μολυσμένων εδαφών. Τέταρτον, εφαρμογή προηγμένων ενζυματικών συστημάτων οξείδωσης, παραδείγματος χάρη μυκητιακές οξυδοναγάσεις, για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων μολυσμένων με αναδυόμενους μικρορύπους. Πέμπτον, περιβαλλοντική, γονιοδιωματική και βιολογία συστημάτων για διάγνωση και αναζήτηση καινοτόμων βιοκαταλυτών. Έκτον, στον τομέα συνθετικών εφαρμογών έχει δώσει όθηση στη μηχανική της καλλιέργειας κυττάρων σε περιβάλλον βιοαντιδραστήρα. Ένα σημαντικό τμήμα από το ερευνητικό του έργο αντανακλά την παραγωγή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων από την εργαστηριακή του ομάδα υπό την καθοδήγησή του. Έχει βραβευτεί με το βραβείο Waksman Outstanding Teaching Award ως μέντορας πολλών επιστημόνων που σήμερα διαπρέπουν διεθνώς στον ακαδημαϊκό χώρο και στη χημική, φαρμακευτική και βιοτεχνολογική βιομηχανία.
Είναι πιστεύω βέβαιο ότι ο κύριος Σπύρος Αγάθος θα συμβάλλει ουσιαστικά στο έργο της Ακαδημίας Αθηνών και θα τιμήσει στο έπακρο τον τίτλο και την ιδιότητα του αντιπιστέλλοντος μέλους της. Γι' αυτό και τον καλωσορίζουμε απόψε με ιδιαίτερη χαρά στην Ακαδημία μας. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο κύριο Βαγενά για την διεξοδική περιγραφή του πολυσίδους έργου του νέου συναδέλφου. Και τώρα, κύριε συνάδελφε, σας καλώ να σας επιδώσω το δίπλωμα του αντεπιστέλλοντος μέλους. Καλώ τον κύριο Αγάθο να προσέλθει στο βήμα και να εκφωνήσει την ομιλία του. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αγαπητέ Κώστα, ακαδημαϊκή κύριε Βαγενά, ευχαριστώ πολύ για την αναφορά σου στη σταδιοδρομία μου και με συγκινεί ιδιαίτερα χάρη στην διαχρονική μας φιλία και εκτίμηση. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, πανουσιολογιότατε, σεβασμιότατε, κύριοι υπουργοί και μέλη του Κοινοβουλίου, μου κάνετε μεγάλη χαρά και τιμή να είστε σήμερα μαζί μου. Αλλά θέλω μαζί με την έκφραση της χαράς μου για την παρουσία σας στην αίθουσα αυτή, αλλά και διαδικτυακά, να μοιραστώ μαζί σας κάποια άειλα αγαθά που αποκόμισα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, αλλά και κάποια μαθήματα που οφείλω στους δασκάλους μου και στους μαθητές και συνεργάτες μου. Πρώτα, δύο λόγια για τον τίτλο. Wonder. Μια ζωή στην επιστήμη, στην αναζήτηση της γνώσης, προνόμιο ακριβό και σπάνιο. Αυτό είναι για μένα το θαύμα. Μαζί με κάποια παράπλευρα δώρα, όπως οι μακροχρόνιες φιλίες με συνεργάτες και συναγωνιστές και η ικανοποίηση ότι κάτι λιγοστά από αυτά που χτίζουμε ίσως αντέχουν στο χρόνο, κυρίως μέσω των νέων που εκπαιδεύουμε. Wonder, η περιπλάνηση, προχωρώντας φαινομενικά, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, λόγο ή μοτίβο, που όμως, όπως είναι ξεκάθαρο σε εκείνους που ξέρουν τα σχετικά με τον μαθηματικό τυχαίο περίπατο, μπορεί τελικά και να οδηγήσει στο στόχο. Θα προσπαθήσω να απεικονίσω αυτό το φαινομενικά κάπως ασυνάρτητο μονοπάτι από την χημική μηχανική στη βιοτεχνολογία με ενασχολήσεις σε αρκετά ποικιλόμορφες περιοχές. Αυτά τα διαφορετικά και ίσως παράτερα πεδία διαπερνώνται από ένα κοινό νήμα. Αυτό από τις ποσοτικές αρχές της χημικής μηχανικής που διευκόλυναν την πρόσβασή μου στη μοριακή βιολογία, στην μικροβιολογία και πιο πρόσφατα στην καταρακτώδη επέλαση των omics, genomics, metagenomics, proteomics, όλα αυτά τα θέματα της γονιδιωματικής, μεταγονιδιωματικής κλπ. Και έτσι θα κάνω μια επιλεκτική και κάπως ιδιοσυγκρατική αναφορά σε ορισμένα σημεία του ταξιδιού με βάση όχι τόσο τη χρονική διαδοχή όσο τις αναλλαγές τις θεματικές και την τακτική επανεφεύρεση του εαυτού μας. Σήμερα θα μιλήσω για κάποια μαθήματα ζωής που σχετίζονται με μέντορες, με τη συμβατική σοφία που δεν είναι απαραίτητα σοφή, σχετικά με την αποτυχία,
που μπορεί να είναι μια μεταμφιεσμένη ευλογία. Μετά θα περάσω στις προσωπικές πτυχές της έρευνας, πάντα κάπως ιδιοσυγκρατικά, αυτά που θεωρώ εγώ σημαντικά, με έμφαση στην νάνο-βίο για τη βιωσιμότητα, στην αλλαγή των παραδειγμάτων και στις προοπτικές. Και τέλος θα κλείσω με τις τωρινές περιπλανήσεις μετά τη σύνταξη. Πάμε λοιπόν πρώτα στους μέντορες και τα πρότυπα προς μίμηση που κάνουν τη διαφορά. Πρώτος μέντορας μου, ο καθηγητής Γεώργιος Αραβάκος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που από το 1971 εισήγαγε στη Σχολή Χημικών Μηχανικών θεμελιώδη στοιχεία της σύγχρονης χημικής μηχανικής στο πρόγραμμα σπουδών, πέρα από την εξαιρετική του παρουσία σαν ερευνητή στο πεδίο της μηχανικής των τροφίμων. Προσωπικότητα με αρχές, ανεξάρτητος, χαμηλού προφίλ, με μεγάλη δοτικότητα για τους μαθητές του, ειδικά εκείνους με ακαδημαϊκή έφεση. Με αυτά τα χαρακτηριστικά υπήρξε για μένα ένα πρότυπο προς μίμηση και ήταν εκείνος που μου ενέπνευσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν για να κάνω την αίτηση και τελικά με την υποστήριξή του να γίνω δεκτός στο MIT, που ήταν και η δικιά του alma mater. Δεύτερος μέντορας, ο καθηγητής μου στο MIT, ο Arnold Demain, γνωστότερος και ως Arnie. Ο οποίος Arnie ήταν καθηγητής βιομηχανικής μικροβιολογίας και ήρωας της χρυσής εποχής των αντιβιωτικών. Και αυτός ο άνθρωπος εμπιστεύθηκε εμένα έναν ανίδεο από μικροβιολογία, χημικό-μηχανικό, για να βοηθήσω στην κατανόηση της παραγωγής αντιβιωτικών σε βιοαντιδραστήρες. Και τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία. Ιστορία της ένταξής μου στον περίφημο λεγόμενο στρατό του Arnie, Arnie's Army, μιας εκπληκτικής κοινότητας ερευνητών, με επικεφαλής ένα πρικισμένο και καλοπροαίρετο μέντορα που μας δίδασκε με το παράδειγμα σε τι συνίσταται το κάλεσμα της επιστήμης. Μια τροχιά που περιλάμβανε την προσήλωση στην επιδίωξη της συναρπαστικής, ακόμα και περιπετειώδους επιστήμης. Την απόλαυση του να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις, αλλά και να αντιμετωπίζεις με επικοδομητικό τρόπο τις κατά καιρούς σπαστές ή και μουρμουριστές απαντήσεις από τα πειράματα που είτε δεν πέτυχαν, είτε ήταν ακόμα πολύ πρόημα ή ήταν απλώς ασαφή. Τη σκληρή δουλειά που τελικά αποδίδει καρπούς. Την ανθεκτικότητα που απαιτείται κατά τις περιόδους ξηρασίας από αποτελέσματα, ιδιαίτερα στις πειραματικές επιστήμες. Και τέλος, τη φιλική και ιδιαίτερα συνεργατική ατμόσφαιρα τόσο εντός όσο και εκτός εργαστηρίου. Τρίτος μέντορας, ο καθηγητής Carl Maramore στο Πανεπιστήμιο Rutgers, στο New Jersey, όπου και εγώ υπηρετούσα στα τέλη της δεκαετίας του 80 σαν επίκουρος καθηγητής. Γεωπόνος εκείνος και ιολόγος, με την εφαρμογή των ιών εντόμων σαν βιοεντομοκτώνων στη γεωργία, δεν θα μπορούσε να είναι μακρύτερα από τις αναζητήσεις εμού σαν νέου βιοχημικού μηχανικού στην ακαδημαϊκή σφαίρα. Και όμως υπήρξε ο κατάλληλος μέντορας στην κατάλληλη στιγμή, όταν ξεκινούσα την επανεφεύρεση του ερευνητικού μου εαυτού, ψάχνοντας για κάτι καινούριο, με το να με ενθαρρύνει να ερευνήσω την παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών με χρήση του νέου τότε λυτικού συστήματος κυττάρων εντόμων σε βιοαντιδραστήρες. Κάτι που υπήρξε για μένα εφαλτήριο και για άλλες μελλοντικές αλλαγές πορείας, τόσο σε καινούριες θεματικές έρευνες, όσο και σε καινούριες χώρες, όταν άφησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάω στο Βέλγιο. Ένας σπάνιος gentleman από μια άλλη εποχή και από έναν κόσμο αστικής ευγένειας και προσήλωσης σε αξίες που χάνονταν. Μαθήματα ζωής,
και λίγο για τη συμβατική σοφία που δεν είναι απαραίτητα σοφή. Σε πλήρη συνάφεια με το ρητό του Αϊνστάιν, να μπορώ να εξηγήσω την επιστημονική μου ενασχόληση στη γιαγιά μου, κατάφερα να είμαι σαφής μαζί της ότι ασχολούμαι με βρωμόνερα. Παρά την έκλειψη της γιαγιάς και τις συμβουλές της περί υγιεινής, η κατά καιρούς επάνωδός μου στην επεξεργασία λιμάτων τελικά απέδωσε καρπούς, όπως φάνηκε μετά την πρώτη μου δημοσίευση του 1974, καθώς 40 χρόνια μετά η Διεθνής Ένωση Νερού με τίμησε με την εκλογή της ως εταίρου της το 2015. Εδώ θα επανέλθω στο ζήτημα της συμβατικής σοφίας, αλλά από μια άλλη οπτική. Η επέκταση της θεματικής από το διδακτορικό μας, που το ξέρουμε καλά, το έχουμε δουλέψει και τώρα σαν καινούργιοι ερευνητές με τη δικιά μας ομάδα αναρωτιόμαστε να συνεχίσουμε. Είναι καλή βάση αυτό για μελλοντική έρευνα? Τι είχα κάνει στο διδακτορικό μου? Με λίγα λόγια, είχα ασχοληθεί με την παραγωγή του αντιβιωτικού γραμμικιδίνη, της οποίας η βιοσύνθεση είναι αρκετά περίπλοκη και εδώ βλέπουμε, αν βλέπουμε, εντάξει, ότι είναι μια σειρά από 17 στο σύνολό τους αντιδράσεις μέχρι το σχηματισμό του συμμετρικού δεκαπεπτιδίου που είναι αυτό το αντιβιωτικό και αποτελείται από 5 αμινοξέα, 2 φορές το καθένα. Αν δεν είναι αυτό πολύπλοκο, τότε τι να πούμε για τον βιοκαταλυτικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελείται από 2 ενζυματικές υπομονάδες, τη συνθετάση α1 και 2, ένα αιωρούμενο βραχίωνα που κουβαλάει τα αμινοξέα με την φωσφοπαντοθεΐνη και τελικά, όπως δείχνει το σκαρίφημα, έχουμε εκτός των άλλων και την αστάθεια αυτού του βιοκαταλυτικού μηχανισμού που πρέπει να κατανοήσουμε. Λοιπόν, τελικά τι είναι? Είναι καλή βάση για μελλοντική έρευνα η επέκταση της θεματικής από το διδακτορικό? Σε αυτή την περίπτωση η σύντομη απάντηση είναι όχι. Και εξηγούμε. Όταν βλέπει κανείς το τι έκανα με τον πρώτο μου μεταπτυχιακό φοιτητή, τον Jim Tasker στον Καναδά, θα εκπλαγεί ότι η δημοσίευση από αυτό στο καλύτερο τότε περιοδικό, το Biotechnology Engineering, στην βιοχημική μηχανική, και σημειωθεί το εμπαρόδο ότι εκείνο τον καιρό δεν είχαμε όλο αυτό τον αριθμό των διαφόρων περιοδικών, αλλά ήταν λιγότερα από αυτά του ενός χεριού, τα αριθμούμενα στα δάχτυλα ενός χεριού τα περιοδικά. Αυτό ήταν το καλύτερο και παρόλα αυτά, όταν είπαμε ότι η απενεργοποίηση της βιοσύνθεσης του ενζήμου αυτού εξαρτιόταν από την αναπτυξιακή βιολογία, φυσιολογία του μικροοργανισμού, οπότε η αντιμετώπιση της δεν θα μπορούσε να είναι μονοσήμαντη, αυτό ήταν δυστυχώς ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αρκετά περίπλοκο και κυρίως ένα μήνυμα αρκετά ανάμεικτο για περαιτέρω έρευνα. Και αυτό βέβαια διατρανώθηκε από το αβυσαλαίο ρεκόρ της δημοσίευσης σε σχέση με τις ετεροαναφορές. Ναι, καλά βλέπουμε, όλα αυτά τα χρόνια πήρε στο σύνολό της μία και μόνο μία αναφορά. Και βέβαια, άμα ήθελα να παρηγορηθώ, θα μπορούσα να παρηγορηθώ με τον στίχο της Kate Tempest: αν κάποιοι δεν μισούν τη δουλειά σου, δεν την κάνεις σωστά. Όμως, για να σοβαρευτούμε, θα έλεγα ότι για να επανέλθουμε στην πραγματικότητα των υγρών αποβλήτων που προανέφερα, ναι μεν η επεξεργασία τους είναι απείρως λιγότερο γοητευτική ή να το πούμε glamorous από τα σταθεροποιημένα ένζημα για τη βιοσύνθεση ενός αντιβιωτικού ή αντιβιωτικών τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ανθρώπινη υγεία, αλλά στην περίπτωση των βιομηχανικών λιμάτων από υφαντουργία που βλέπουμε εδώ, η βιοαποδόμησή τους έδειξε μεγάλη ελκυστικότητα, όπως φαίνεται από τη δημοσίευση σε ένα δεύτερο-τρίτο κλασάτο περιοδικό, που όμως μάζεψε πάνω από 130 ετεροαναφορές. Υπόκοφο μήνυμα εδώ,
να μην περιφρονούμε απριόρι τα δεύτερο, τρίτο κλασάτα περιοδικά, αρκεί να έχουμε κάτι χρήσιμο να μοιραστούμε με την επιστημονική κοινότητα. Να προχωρήσω και να περιγράψω την περίπτωση που ανάγεται τόσο στην μη σοφή συμβατική σοφία, όσο και στην ανάγκη να επανεφευρίσκουμε κάθε τόσο την ερευνητική μας φυσιογνωμία. Λοιπόν, εκείνη στα τέλη της δεκαετίας του 80 με τράβηξε το νέο σύστημα κυταροκαλλιέργειας εντόμων που είχε τη δυνατότητα να παράγει άφθονες ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες και υγιεικά σωματίδια για βιοιατρικές εφαρμογές και θεώρησα, ίσως κάπως απλοϊκά, ότι η βιοδιεργασία για μετάβαση σε βιομηχανική κλίμακα θα ήταν μια συναρπαστική ερευνητική ευκαιρία. Ξέρουμε τώρα πια ότι αυτό το σύστημα με χρήση καλλιέργειας κυττάρων εντόμων in vitro χρησιμεύει τόσο για την παραγωγή εμβολίων, όπως τα εμβόλια γρίπης Α, γρίπης Ι5, Ι1, Ι1, για εμβόλια εναντίον του ιού ανθρωπίνων θυλωμάτων, για εμβόλια ακόμα και για το AIDS ή για ελονοσία, αλλά και για παραγωγή θεραπευτικών μορίων, όπως η ερυθροποιητίνη, διάφορες κυτοκίνες κλπ. Το ατολιτικό σύστημα πρωτεϊνικής έκφρασης κυττάρων εντόμων, που είναι γνωστό ως ICBEVS, είναι μια ενεργή βιομηχανική πλατφόρμα. Τότε σίγουρα δεν ήταν, τώρα σίγουρα είναι, αλλά μέχρι τότε είχε τα λίγα αυτά, τα πέντε χαρακτηριστικά, την ταχύτητα, την απλότητα, την υψηλού επίπεδου έκφραση της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης, την ευελιξία σε ό,τι αφορά τον αριθμό και τον τύπο των πρωτεϊνών, την ασφάλεια λόγω του στενού υλικού εύρους και την μεταμεταφραστική, την post-translational επεξεργασία, που είναι διαφορετική μένα από τα θηλαστικά και τον άνθρωπο, αλλά συχνά λειτουργική με αυθεντικότητα. Όμως το ερώτημα των πιανών, του 1 εκατομμυρίου ή των 100 εκατομμυρίων, ήταν: είναι αυτό συμβατό για διεργασίες σε βιοαντιδραστήρα? Με άλλα λόγια, μπορεί να πάρει κανείς αυτά τα κύτταρα και να τα βάλει σε ένα βιοαντιδραστήρα που θα κλιμακώσει το μέγεθος για τη βιομηχανία? Και τότε είναι που εμφανίστηκε η συμβατική σοφία να λέει ότι όχι, αυτό δεν γίνεται. Αλλά από το πλάι βρίσκεται και ο Mark Twain, ο οποίος μας είπε πως κάθε φορά που βρίσκεστε στο πλευρό της πλειοψηφίας είναι καιρός να σταματήσετε και να σκεφτείτε. Λοιπόν, τι έλεγε η πλειοψηφία εκείνο τον καιρό? Η πλειοψηφία εκείνο τον καιρό έλεγε, πίστευε τουλάχιστον, ότι σε αντίθεση με τα υβριδώματα, τα κύτταρα των εντόμων είναι πολύ εύθραστα για βιολογική διεργασία σε βιοαντιδραστήρα και μάλιστα κάποιοι πρότειναν τη χρήση προνυμφών. Ποιες είναι οι προνύμφες? Είναι στο εξελικτικό των εντόμων, να φανταστεί κανείς, τελάρα με μύγες ή με μέλισσες, λίγο όπως οι κυψέλες που χρησιμοποιούνταν και τότε, ακόμα και σήμερα, για την παραγωγή δύο εντομοκτώνων, χωρίς να αγγίξει κανείς τα κύτταρα και να τα βάλει in vitro σε καλλιέργεια. Σε αντίθεση με άλλα ζωικά κύτταρα, θεωρεί το τότε τουλάχιστον ότι απαιτούν πολύπλοκα μέσα με συμπλήρωμα ορού και επομένως θα είναι πολύ ακριβά. Και τελευταίο και αρκετά σημαντικό επίσης, ότι η παραγωγικότητα ενός τέτοιου συστήματος περιορίζεται εγγενώς από το λεγόμενο φαινόμενο κυταρικής πυκνότητας. Όμως, και ευτυχώς για μας, οι τρεις αυτοί διδακτορικοί μου είχαν ισχυρές και ισχυρές, αλλά ισχυρές διαφωνίες. Πρώτος ο Bill Hensler, που πήρε το διδακτορικό του 1994 στο Rutgers, μετά ο Λαέρτης οικονόμου στην Λουβέν το 2002 και τελευταίος ο Jean-Christophe Drugmand στην Λουβέν το 2007. Λοιπόν, αυτοί διαφώνησαν ισχυρά με όλες αυτές τις ηλιμένες ιδέες. Και όπως μας λέει πάλι ο θυμόσοφος Mark Twain, δεν ήξεραν ότι δεν γίνεται και έτσι προχώρησαν και τα κατάφεραν.
Κάτι άλλο σε συναρμογή με αυτό το σύστημα, το καθολικής εφαρμογής θρεπτικό μέσο χωρίς ορό, YSD, το οποίο προτείναμε για καλλιέργεια κυττάρων εντόμων, είναι το ίδιο αποτελεσματικό με τα εμπορικά πατενταρισμένα ή απόρριτη σύνθεσης μέσα και κοστίζει, ναι, το 1/10 αυτών. Ήταν και αυτό ένα πολύτιμο αποτέλεσμα από την διδακτορική διατριβή του Λαέρτη, που σήμερα είναι καθηγητής στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη. Για να πάμε λίγο στο φαινόμενο κυταρικής πυκνότητας και ο μόνος λόγος για τον οποίο δείχνω αυτή τη μόνη εξίσωση στην παρουσίασή μου είναι ότι το φαινόμενο, τότε τουλάχιστον θεωρείτο περιοριστικό της παραγωγικότητας, έδειχνε ότι όσο υψηλότερη είναι η κυταρική πυκνότητα τη στιγμή της επιμόλυνσης με τον ανασυνδυασμένο υλικό φορέα, τόσο χαμηλότερη είναι η ειδική παραγωγικότητα με κρίσιμη τιμή της κυταρικής πυκνότητας να μην πρέπει να υπερβαίνει τα 3 με 4 κύτταρα, εκατομμύρια κύτταρα ανά μιλιλίτρο. Αυτό δείχνει ότι οι υψηλής πυκνότητας καλλιέργειες, τις οποίες θα θέλαμε για παράδειγμα για την παραγωγή υβριδωμάτων, δεν βοηθούν στην παραγωγή. Όμως, η αλήθεια είναι ότι αυτό το φαινόμενο τελικά αποδείχθηκε μύθος στην περίπτωσή μας, γιατί μπορούσε να ξεπεραστεί με αντιμετώπιση της υποτιθέμενης κύριας αιτίας του, που ήταν η εξάντληση θρεπτικών στοιχείων και οξυγόνου. Και ο τρίτος από τους φοιτητές, τους διδακτορικούς, ο Ζαν Κριστόφ, πρότεινε στρατηγικές εισαγωγής θρεπτικών με στόχευση σε υψηλή κυταρική πυκνότητα, αλλά και επακόλουθες άκρως παραγωγικές μολύνσεις με επαρκή παροχή θρεπτικών συστατικών, το feeding αυτό, ξεχωριστά για την περίοδο της ανάπτυξης, ξεχωριστά για την περίοδο της επιμόλυνσης και με μεταβολική μοντελοποίηση έδειξε πως είναι απολύτως εφικτό να έχουμε απόλυτα παραγωγικές διεργασίες με το λυτικό αυτό σύστημα. Επομένως, δεν είναι και κάτι για να μην το αφήσουμε στην πάντα. Είναι κάτι που μου προκαλεί υπερηφάνεια και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση το να περιλαμβάνομαι σαν ένας από τους σπονδύλους στη ραχοκοκαλιά της καλλιέργειας κυττάρων ασπονδύλων, μαζί με σπουδαίους βιολόγους, μεταξύ των οποίων και τον Καρλ Μαραμόρος, που προανέφερα σαν τον τρίτο μου μέντορα. Πάρουμε μια ανάσα και να προχωρήσουμε στα μαθήματα ζωής και ιδιαίτερα στην αποτυχία που μπορεί να είναι τελικά μια μεταμφιεσμένη ευλογία. Ή λίγο διαφορετικά, η ανακάλυψη που έρχεται με ευτυχή συγκυρία ή αυτό που λέει και το τραγούδι, εμείς για αλλού κινήσαμε για αλλού και αλλού η ζωή, ή μάλλον και αλλού η επιστήμη μας πάει. Και μια μικρή παρέμβαση ή παρέκβαση, γιατί έχουμε ευτυχώς νομίζω για όλους μας στο ακροατήριο και εκείνους που θεραπεύουν τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Λοιπόν, σίγουρα δεν προσυπογράφω τη φράση του Πάολο Κοέλιο στον Αλχημιστή, πως όταν θέλεις κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να σε βοηθήσει να το πετύχεις. Μάλλον πρόσκυμε στον Ουμπέρτο Έκο. Στο βιβλίο του Serendipities, Language and Lunacy, δείχνει, που δυστυχώς θέλω να πω εδώ, ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται, δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Στο βιβλίο του λοιπόν Serendipities δείχνει πως ψευδείς πεποιθήσεις και εντελώς αναξιόπιστες ανακαλύψεις θα μπορούσαν στη συνέχεια να οδηγήσουν στην ανακάλυψη κάτι αληθινού. Ειδικά στις επιστήμες αυτός ο μηχανισμός είναι γνωστός ως Serendipity ή η ευτυχής συγκυρία. Για να δούμε λοιπόν αυτή την ευτυχή συγκυρία τώρα στον αστερισμό της όμικς, της γονιδιωματικής και μεταγονιδιωματικής. Πριν από 25 χρόνια θέλαμε να βρούμε μικρόβια που να αποδομούν επίμονους ρήπους στο περιβάλλον, κυρίως στο υπέδαφος. Ένας από αυτούς ήταν η τρινιτροτολουόλη, το TNT, ένα εκρηκτικό, το έχουμε ακουστά όλοι, που παραμένει ανέπαφο για πολλές δεκαετίες σε παλιές στρατιωτικές βάσεις, σε πεδία δοκιμών, σε πρώην πεδία μάχης
που τώρα έγιναν αγροί κλπ. Οπότε οι μεταγωνιδιωματικοί αναδιόνταν τότε ως το καινούριο εργαλείο για αυτό που λέμε σήμερα στην εποχή των μεγάλων δεδομένων, βιοεξόρυξη, biomining, ή και βιοαναζήτηση, bioprospection. Και εδώ έχουμε σε αυτή την διαφάνεια σε τι συνίσταται. Εντάξει, δεν περιμένω να παρακολουθήσουμε όλα αυτά, αλλά θα πω εν συντομία ότι η μεταγωνιδιωματική συνίσταται στην ανεξάρτητη από τη μικροβιακή καλλιέργεια ανάλυση του μεταγωνιδιώματος. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τα συλλογικά γονιδιώματα, όλα δηλαδή τα DNA των μικροοργανισμών, τόσο καλλιεργήσιμων όσο και μη καλλιεργήσιμων, που κατοικούν σε ένα δεδομένο περιβάλλον. Στη δικιά μας περίπτωση, σε ένα μολυσμένο από TNT περιβάλλον. Πρώτον, λοιπόν, απομονώνεται DNA υψηλού μοριακού βάρους από το περιβαλλοντικό δείγμα. Στη συνέχεια, το απομονωμένο και καθαρισμένο DNA κλωνοποιείται σε κατάλληλο ξενιστή, συνήθως σε ρήξη κολάι, κάτι που για τους σημερινούς ερευνητές θεωρείται προϊστορία, γιατί τότε δεν υπήρχε το massive parallel sequencing, δηλαδή οι αλλουλυχήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε σήμερα πάρα πολύ γρήγορα και με πάρα πολύ μεγάλους ρυθμούς, και έτσι χρησιμοποιώντας αυτόν τον κατάλληλο ξενιστή, τον Escherichia coli, χρησιμοποιώντας φορείς όπως πλασμίδια, κοσμίδια, υφοσμίδια και τεχνητά χρωμοσώματα, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να φτιάξουμε τις λεγόμενες μεταγωνιδιωματικές βιβλιοθήκες. Η βιβλιοθήκη που φτιάχνεται με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται στη συνέχεια, γίνεται αυτό που λέμε screening ή η διαλογή των κλόνων, είτε μέσω της λειτουργικότητας είτε μέσω της παρουσίας κάποιων γονιδίων, σε επιλεκτικό μέσο που περιέχει το ρήπο, σε τριβλία πέτρη. Μπορεί να έχουν μαζί με το ρηπαντή, με το ρήπο, εδώ το TNT, σαν δέκτη ηλεκτρονίων ή σαν μοναδική πηγή άνθρακα, ή στην περίπτωσή μας του TNT σαν μοναδική πηγή αζότου, ή με την παραγωγή έγχρωμου μεταβολίτη που δείχνει αν υπάρχει ή όχι η ικανότητα σε αυτό το απομονωμένο κλόνο να μπορεί να αποδομεί το TNT. Φαντάζεστε λοιπόν την απογοήτευσή μας όταν όλοι ανεξαιρέτως οι κλόνοι παρήγαν νητρόδι από το TNT. Έβλεπες παντού όχι μόνο αυτά τα 2-3 κοκκινάκια, αλλά όλο το τριβλίο πέτρι να είναι κόκκινο. Αυτό μας απογοητεύει, γιατί δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αλλά έχουμε αμέσως μετά την ευχάριστη συνειδητοποίηση ότι το χρώμα ήταν αποτέλεσμα του μεταβολισμού του ίδιου του ξενιστή. Δηλαδή του κολοβακτηριδίου, όπως το λέμε, του E. coli, που αποδείχθηκε για πρώτη φορά πως διαθέτει μια εγενή ικανότητα απονήτρωσης του TNT. Το πρωτοπόρο για την εποχή εκείνη αποτέλεσμα ήταν κομμάτι της διδακτορικής διατριβής του Ben Stanwyck, που τον βλέπουμε εδώ μετά από εξαιρετική πορεία στο Berkeley και μετά στο Montpellier, να έχει, και είναι μεγάλη προσωπική μου ικανοποίηση, να έχει τη δική μου θέση ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν. Επομένως, βλέπουμε εδώ ότι βλέπουμε μια παγκόσμια πρώτη, με αυτή την απρόσμενη ιδιότητα της E. coli, που ξεπέρασε κατά πολύ την αποτυχία της αρχικής μας βιοαναζήτησης και σηματοδοτεί την παρουσία ειδικού ενζύμου ή ειδικών ενζύμων, των δενήτρασών ή απονήτρασών, που μπορούν να απονητρώνουν το TNT και είναι επαγώγημα με την παρουσία του ρηπαντή. Τώρα, γιατί στο καλό το βακτήριο του πεπτικού μας συστήματος E. coli να επιτίθεται σε ένα ισχυρό εκρηκτικό? Κατά πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι evolutionary biologists, οι βιολόγοι, είναι ότι πιθανότατα πρόκειται για μια εξελιγμένη αντίδραση αποτοξίνωσης. Τώρα, κάποιες επιλεγμένες προσωπικές πτυχές της έρευνας. Η εμπειρία μου στην περιπλάνηση και στο θαύμα
καθώς θυμάστε από την συζήτηση που είπα με τη γιαγιά μου, με την επεξεργασία λιμάτων που αργότερα εξελίχθηκε σε περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, βιοαποικοδόμηση και βιοποκατάσταση, εκτός αυτών υπήρχαν και άλλες εντελώς καινούργιες και άγνωστες περιοχές. Γιατί ακολουθώντας τον κανόνα της επανεφεύρεσης του εαυτού μας κάθε λίγα χρόνια, περίπου κάθε 10 χρόνια, πήγαμε τόλμη εκεί που δεν είχα πάει ποτέ πριν. Φαρμακευτικά προϊόντα, κύτταρα εντόμων και θηλαστικών αλλά και βλαστοκύτταρα, ένζυμα, ακόμα και φύκια, αλλά πάντα παραμένοντας στο χώρο που σήμερα είναι γνωστός ως πράσιμη, βιώσιμη, αηφόρος και κυκλική οικονομία. Και εδώ είναι που θα έρθουμε ξανά στην συζήτηση της ονοματολογίας. Εδώ τα παραδείγματα της πρόσφατης δουλειάς μας δένουν όμορφα με την ιδέα ότι οι ετικέτες, τα θέματα και η ορολογία, όταν επιλέγονται προσεκτικά, ανανεώνουν τα κυρίαρχα στοιχεία της έρευνας και τα μεταμορφώνουν και σε επίκαιρα, αλλά και σε πιο εύκολα χρηματοδοτούμενα έργα ή projects. Ξέρουμε ότι στον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα ο Σέξπιρ έλεγε ότι ένα ρόδο είναι ούτως ή άλλως ρόδο όπως και να το πεις. Τελικά αποδεικνύεται ότι ίσως αυτό να μην είναι πάντα έτσι. Και να δούμε ότι σύμφωνα με τη δικιά μου εμπειρία και μιλάω για μια θεμητή χρηστικότητα του νέου όρου με πιο σύγχρονα στοιχεία, ξέρουμε ότι η κλίμακα των βασικών βιολογικών μηχανισμών ήταν και είναι πάντα η μίκρο και είναι νάνο. Δεδομένων των καταπληκτικών γνώσεων που έχουν φέρει οι μελέτες σε πολύ μικρή κλίμακα μεγέθους, σχεδόν σε όλες τις θετικές επιστήμες, και η βιοτεχνολογία δεν θα μπορούσε να είναι και αυτή μια εξαίρεση. Τόσο στη μικροβιολογία όσο και στη βιοκατάλυση κινούμαστε πια στον αστερισμό νάνο-μπίο ή βιο-νάνο. Επιπλέον, ακόμα και πριν την διακήρυξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, οι βιοδιεργασίες και ιδιαίτερα εκείνες που στοχεύουν στην περιβαλλοντική διαχείριση ήταν και είναι εξ ορισμού πράσινες και βιώσιμες ή αηφόρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποια από αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στον αυτοκαθορισμό της αποστολής μας. Το εργαστήριο πια εδώ και αρκετά χρόνια άρχισε να εμφανίζεται από νάνο-βιοδιεργασίες σε κλιμακώσιμα βιώσιμα συστήματα παραγωγής. Τη βιοκατάλυση με βάση τις οξυδοαναγωγάσεις, όπως τη λακάση στα αριστερά, βιομοριακές διεργασίες στο κέντρο που παραπέμπουν στη γονιδιωματική και ιδιαίτερα για την βιοποκατάσταση και προς τα δεξιά τις κυταρικές διεργασίες που απεικονίζονται από την βιοτεχνολογική εκμετάλλευση των φωτότροφων, όπως τα μικροφύκη για παραγωγή καροτενοειδών, αντιοξειδωτικών και λιπιδίων για βιοντίζελ. Ένα πρώτο παράδειγμα από τον διδακτορικό μου φοιτητή Ιμπέρ Καμπανά, που είναι τώρα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σέρμπρουκ στον Καναδά, ο οποίος προσάρμοσε έξοχα τα καινοτόμα διασυνδεδεμένα ενζυμικά συσσωματώματα, που είναι γνωστά ως κλέας, στο ένζυμο λακάση. Με αυτούς τους καινοτόμους νανοβιοκαταλύτες κατέδειξε την εξάλληψη αναδυόμενων μικρορύπων, όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, η δυσφενόλη α, το τρικλοζάνι, η ενεηλφενόλη και άλλες. Εδώ πάλι έχουμε διασυνδεδεμένα πολυενζυμικά συσσωματώματα και αυτά από τη μία μεριά την υπεροξυδάση, την ευέλικτη ή versatile υπεροξυδάση και από την άλλη μεριά την οξυδάση της γλυκόζης. Πέτυχαν επίσης την απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταραχών χάρη στην δουλειά του διδακτορικού μου συνεργάτη Ρομπέρτο Ταμποάδα Πουίγκ, που σήμερα είναι καθηγητής στην Ισπανία.
Η δε αρχική τεχνολογία της συνακινητοποίησης υπεροξυδάσης μαζί με οξυδάση γλυκόζης για την ελεγχόμενη in situ παραγωγή και κατανάλωση υπεροξυδίου του υδρογόνου είχε προταθεί 10 χρόνια πριν από τον διδακτορικό μου φοιτητή Ben Van Aken, που είναι σήμερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια στην Αμερική. Μία ακόμα επέκταση των νανοβίο καταλυτικών συσσωματωμάτων είναι ο συνδυασμός λακασών με διαφορετικά pH όπτιμα, ώστε οι βιοκαταλύτες να έχουν διευρυμένο φάσμα pH. Και αυτό τα κάνει βέβαια πολύ πιο χρήσιμα σε περιβαλλοντικές εφαρμογές. Αυτά τα απέδειξε ο μεταδιδακτορικός μου Charles Junkers, που είναι τώρα στο Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών στη Λειψία της Γερμανίας. Και ακόμα πιο πέρα, φτιάξαμε βιοκαταλύτες μέσω βιομιμητικής ενθυλάκωσης με βάση τον μηχανισμό με τον οποίο τα διάτομα συνθέτουν τα κελίφη τους από πυρητεία και καταλύεται από πεπτίδια πλούσια σε αμινικές ομάδες. Τώρα αυτή η ιδέα από τα διάτομα με το πυρίτιο μπορεί να επεκταθεί από το πυρίτιο στο τιτάνιο, από το τιτάνιο στο γερμάνιο. Και γενικά τα αρχικά πεπτίδια μπορούν να αντικατασταθούν από χημικές ενώσεις με υψηλή περιεκτικότητα σε αμινικές ομάδες που λειτουργούν σαν καλούπι, σαν template. Βλέπουμε ότι έχουν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως τη δυνατότητα σύνθεσης και ενθυλάκωσης ενζήμων σε ένα και μόνο δοχείο, έτσι, one pot σύνθεσης, φιλικό προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την μετάφραση από το εργαστήριο στην παραγωγή, την βιομηχανική, τη δυνατότητα να εφαρμοστούν και επιπλέον λειτουργίες, όπως για παράδειγμα οι μαγνητικές λειτουργικότητες. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή σε αντιδραστήρα με μαγνητική συγκράτηση, όπως απέδειξε η δουλειά της μεταδιδακτορικής μου συνεργάτηδας Ινές Αρντάου, που τώρα είναι στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία. Και η Ινές απέδειξε με την χρήση βιοεμπνευσμένων ή nature inspired, έτσι, που εμπνέονται από την φύση σωματιδίων λακάσης και βιοτιτάνιας για την απομάκρυνση μικρορύπων που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές. Και ναι, αυτό είναι το ίδιο περιοδικό, πολλά χρόνια αργότερα, Biotechnology και Bioengineering, και όπως θα μαντέψατε, είχε καλύτερη τύχη από εκείνη με τη μία και μοναδική citation. Στην εφαρμογή τώρα της βιοκατάλυσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από άλλα κομμάτια της μηχανικής, ιδιαίτερα της, χημικής μηχανικής, ένα αποτελεσματικό μέσο για τον εντοπισμό της βέλτιστης σύνθεσης κατά παρέτο των καταλυτών αυτών και των δράσεών τους με πολλαπλή βελτιστοποίηση. Και αυτή μπορεί να οδηγήσει σε θεαματικά αποτελέσματα, όπως φαίνεται εδώ, με το σύστημα για την αποδόμηση πάλι αυτών των μικρορύπων, όπου η όλη διαδικασία έχει πολλαπλά βελτιστοποιηθεί και έχουμε 2 φορές πιο ενεργό καταλύτη, 4 φορές πιο θερμοσταθερό βιοκαταλύτη και 10 φορές λιγότερες ποσότητες των δραστηρίων και ριζικά μειωμένο χρόνο της όλης διαδικασίας από αρχικά 26 ώρες σε διαλείποντος έργου βιοαντιδραστή, δηλαδή σε batch, σε μόνο 2 ώρες. Και το κείδος εδώ πηγαίνει στον διδακτορικό μου φοιτητή, τον Φιλίπ Ντεμάρ, ο οποίος διαπρέπει σήμερα στην Νότια Αφρική. Θέλω να περάσουμε γρήγορα τώρα στα φωτότροφα και την βιοτεχνολογία των φυκιών. Και αυτό γιατί το αντικείμενο της βιοτεχνολογίας των φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών με κύριο συνεργάτη μου τον Τζιάν Λι έχει να κάνει με τα μικροφύκη ή γενικά τα φύκια που λόγω της βιώσιμης ικανότητάς τους για μετατροπή της ηλιακής ενέργειας οι φωτοτροφικοί αυτοί οργανισμοί όπως τα μικροφύκη αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/3 της συνολικής πρωτογενούς βιομάζας που παράγεται σε όλο τον πλανήτη. Ταυτόχρονα είναι μακράν οι σημαντικότεροι καταναλωτές διοξιδίου του άνθρακα στην βιόσφαιρα. Οι μελέτες μας καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος που ξεκινάει από τον σχεδιασμό καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών φωτοβιοενταστήρων που βλέπουμε εδώ, μέχρι και την σύλληψη νέων βιοδιαδικασιών.
Εδώ είναι ένα παράδειγμα το οποίο πέτυχε ο Αλγερινός φοιτητής μου, ο Σαμίρ Γκράμα, και βλέπουμε την παραγωγή υψηλής αξίας αντιοξειδωτικών διατροφής όπως τα καροτενοειδή. Με την προσθήκη ενός στρεσογόνου σινιάλου, του χλωριούχου νατρίου, αυξάνουμε την παραγωγή καροτενοειδών και σταδιακά γίνεται πορτοκαλής όλος ο αντιδραστήρας, ενώ η καροτενογένεση μπορεί να αντιστραφεί με την αφαίρεση των συνθηκών στρες από το αλάτι και σταδιακά να γίνει η όλη καλλιέργεια ξανά πράσινη. Κλιμακώσαμε την όλη διαδικασία σε φωτοβιοαντιδραστήρα και αναπτύξαμε μία ημισυνεχή βιοδιεργασία που μπορεί να διαρκέσει επί αρκετούς κύκλους και είναι απόλυτα εφαρμόσιμη στη βιομηχανία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πραγματικά νανοϊλικά, έχουμε το παράδειγμα της παραγωγής καθαρής νανοκρυσταλλικής χιτίνης, που είναι δυνατό να παραχθεί από τα μικροφύκη και είναι ένα έξοχο βιοσυμβατό υλικό για ιατρικές εφαρμογές, μία από τις πολλές συνεισφορές του μεταδιδακτορικού μου συνεργάτη Clayton Jeffries, που είναι σήμερα καθηγητής στο Τέξας. Και εδώ μία σύνοψη σχηματική για τη δυνατότητα της εκμετάλλευσης του μεταβολισμού του φωτοτροφικού κυττάρου. Είναι το κυττάρικο εργοστάσιο ή το φωτότροφο εργοστάσιο, μικροεργοστάσιο. Αυτό είναι βασικά το κάθε φωτοτροφικό κύτταρο, το οποίο μπορεί με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να παραγάγει με μηχανική ακριβία, με precision engineering, ανόργανες νανοοντότητες. Τι εννοώ νανοοντότητες? Από νανοσωματίδια μέχρι και νανονήματα πολλαπλών μεγεθών και σχημάτων. Να περάσουμε στην αλλαγή παραδείγματος και να θυμηθούμε τον φιλόσοφο Τόμας Κουν, ο οποίος μας έχει μάθει ότι η πρόοδος της επιστήμης συνήθως γίνεται με αλλαγή, αρκετά ξαφνική αλλαγή παραδείγματος. Πριν από 9 χρόνια, στο editorial μου, στο Current Opinion in Biotechnology για την περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, έκανα μια αποτίμηση των προηγούμενων δεκαετιών και αυτό έδειξε ότι εκεί που είχαμε για πολλά χρόνια μια κυρίως περιγραφική προσέγγιση της φυλογενετικής και ταξονομίας, στη νέα εποχή περνάμε με μη καλλιεργήσιμες μικροβιακές πλειοψηφίες, όπως πρότεινε ο Πέις, και όλα αυτά μέσα στο αυστηρό εξελεκτικό πλαίσιο, όπως πρότεινε ο Γουίζη. Τώρα, αυτοί οι δύο πυλώνες, μαζί με την δύναμη των πολλαπλών όμιξ που ανάφερα πρωτήτερα, συνθέτουν ένα ολιστικό πλαίσιο βιολογίας συστημάτων ή και οικολογίας συστημάτων. Και αυτό οδηγεί στη λειτουργική κατανόηση και την διαχείριση οικοσυστημάτων, αλλά και των υπηρεσιών που αναμένουμε από αυτά τα οικοσυστήματα. Έχουμε λοιπόν την πρωτοκαθεδρία όχι πια απομονωμένων μικροοργανισμών, αλλά μικροβιακών κοινοτήτων. Τα περιβαλλοντικά μικροβιώματα παρέχουν ωφέλη στην επιδίωξη των στόχων βιωσιμότητας ή βιώσιμης ανάκτησης των Ηνωμένων Εθνών μέσω του υποδείγματος της διαχείρισης μικροβιακών πόρων. Τι είναι η διαχείριση μικροβιακών πόρων? Είναι κάτι ανάλογο με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, όπου αντιμετωπίζουμε τις μικροβιακές κοινότητες σαν να είναι και αυτές κοινότητες ανθρώπινες, επιτροπές, οργανισμοί ανθρώπων. Και με βάση αυτής της λογικής μπορούμε να έχουμε μια νέα πραγματικότητα που περνάει από την γραμμικότητα στην κυκλικότητα και που, για παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων που ξέρουμε, για παράδειγμα στην Ψιτάλια, μπορούν πια να ισοδυναμούν με εργοστάσια ανάκτησης πόρων, όπως για παράδειγμα την παραγωγή πολυαλκανοϊκών βιοπλαστικών. Όλα αυτά από κάτι το οποίο κανονικά ή θα πετούσαμε στη θάλασσα ή θα το επεξεργαζόμασταν, αλλά όχι για να πάρουμε κάτι που έχει αξία. Τώρα όμως έχουμε και τις διαχειριζόμενες μικροβιακές κοινότητες που είναι στο προσκήνιο και αναρωτιόμαστε και από την πλευρά τώρα του εκπαιδευτικού μας έργου
τι θα γίνει με την παραδοσιακή βιοχημική μηχανική, τι θα γίνει με τις βιοδιεργασίες, με τη ζυμωτική τεχνολογία που βασίζεται σε καθαρές καλλιέργειες, που βασίζεται σε απομονωμένα ένζημα. Η σύντομη απάντηση είναι ότι θα εξακολουθήσουμε να χρειαζόμαστε ακόμα καλλιέργειες καθαρές, ακόμα θα χρησιμοποιούμε απομονωμένα ένζημα, ακόμα θα έχουμε ανάγκη από βιοαντιδραστήρες, αλλά όλα αυτά θα είναι κομμάτια ενός πολύ μεγαλύτερου συστήματος, ας πούμε ενός βιοδιηλιστηρίου, το οποίο θα έχει σχεδιαστεί ορθολογικά και το οποίο θα είναι κατά το δυνατόν ένα κυκλικό σύστημα παραγωγής. Και ναι, θα εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε διεπιστημονική προοπτική, αλλά αυτή δεν θα πάψει να υποστηρίζεται, και εδώ έρχεται the pride of home, έρχεται το ότι είμαστε, ξεκινήσαμε να είμαστε χημική μηχανική. Έτσι, αυτό θα υποστηρίζεται από στοιχεία χημικής μηχανικής σε ό,τι αφορά την εφικτότητα, δηλαδή τη θερμοδυναμική, σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς ή τις ταχύτητες, δηλαδή κινητική, σε ό,τι αφορά τυχόν περιορισμούς, δηλαδή οριακές συνθήκες. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα που δείχνει την κυκλική διασύνδεση οικοσυστημάτων και βιοοικονομίας από λίκνο σε λίκνο, cradle to cradle. Αριστερά έχουμε την μεριά της βιόσφαιρας που περιλαμβάνει και τους βιογεωχημικούς κύκλους, την βιοαποδόμηση, την κομποστοποίηση, την χώνευση. Και από την άλλη μεριά έχουμε προς τα δεξιά την τεχνόσφαιρα, δηλαδή τις τεχνολογικές εφαρμογές παραγωγής, όπου τα βιοδιηλιστήρια και τα βιοκαύσιμα διοχετεύονται στη βιομηχανική μεταποίηση, στη διατροφή μας, στην επεξεργασία των λιμάτων κλπ. Και ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος ή ο συνδετικός μοχλός, θα έλεγα, που τα κάνει όλα αυτά να εναρμονίζονται με την βιωσιμότητα? Ναι, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που ανέφερα προηγουμένως, η διαχείριση μικροβιακών πόρων και που είναι πια στο προσκήνιο. Θέλω να αρχίσω να κλείνω σιγά σιγά με κάποιες προσωπικές πτυχές της έρευνας και με κάποιες προοπτικές. Εδώ θέλω να αναφέρω πολύ σύντομα κάτι που μας εξέπληξε όλους ευχάριστα πριν από λίγους μήνες. Αποκαλύφθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον 1,2 δισεκατομμυρίων άγνωστων μέχρι σήμερα πρωτεϊνών σε μια εντυπωσιακή βιοεξόρυξη του συνολικού μεταγονιδιώματος του πλανήτη μας. Μια σύγκληση των επιστημών της ζωής με την επιστήμη των μεγάλων δεδομένων και με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το σπουδαίο άλμα το ονομάζω ένα quantum leap, ένα κβαντικό άλμα στη γνώση μας για την ποικιλομορφία των πρωτεϊνών στη φύση, ανοίγει το δρόμο για μεγάλες ανακαλύψεις και νέες βιοτεχνολογικές εφαρμογές και θέλω να πω εδώ, last but not least, έχει και ελληνικό χρώμα, γιατί ο κύριος μοχλός του ήταν οι ελληνικές ομάδες. Στην ίδια περιοχή και σαν υποσύνολο της προηγούμενης κινείται και η θαλάσσια διάσταση της μεταγονιδιωματικής αναζήτησης. Έτσι, το παγκόσμιο γονιδίωμα του ωκεανού υπόσχεται ασύλληπτες εφαρμογές σε υγεία, σε ενεργειακή πληρότητα, σε τροφική ασφάλεια και σε αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και να μην ξεχάσουμε και την απειλή από τη μαζική ρύπανση του πλανήτη και ιδιαίτερα των ωκεανών μας από τα πλαστικά και τα παρεπόμενά τους. Τα μικροπλαστικά, τα νανοπλαστικά που είναι κρίσιμης σημασίας για την επιβίωσή μας, για την επιβίωση όλων των άλλων όντων του πλανήτη μας. Ήδη αρχίζουν να αναδύονται λύσεις που πέρα από την συνολική διαχείριση της παραγωγής και των χρήσεων των πλαστικών, δηλαδή στα ανάντι και στα κατάντι της όλης βιομηχανίας παραγωγής των πλαστικών, μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις, όπως εδώ που βλέπουμε ένα παράδειγμα, τη δυνατότητα βιοαποδόμησης μικροπλαστικών από τερεθαλικό πολυεθυλένιο, το PET, με μικροοργανισμούς όπως αυτός που έχει τροποποιηθεί ώστε να έχει τη δυνατότητα επιβίωσης σε αλμυρό νερό. Και να πω εδώ κάτι για κάποιους χημικούς μηχανικούς οι οποίοι φυτρώνουν εκεί που δεν τους παίρνουν, είναι και αυτοί κάποιοι,
χημικοί, μηχανικοί, οι οποίοι κάνουν τελείως μοριακή βιολογία και δημοσιεύουν στο American Institute of Chemical Engineers Journal, για να μην πω για κάποιους άλλους χημικούς, μηχανικούς, οι οποίοι ασχολούνται με την κοσμολογία. Έτσι, τώρα προχωράμε και στην αλλαγή του χρόνου. Και ναι, ο χρόνος περνάει και, όπως λέει ο Bob Dylan, οι καιροί αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουμε κι εμείς. Αλλά υπάρχουν και κάποιες σταθερές. Όπως το εκάστοτε γραφείο μου, που παραμένει και θα παραμένει σε αταξία. Θα γίνεται ελαφρώς χαμός. Και κάποιες πεποιθήσεις οι οποίες επίσης δεν αλλάζουν. Όπως η αναγνώριση του σπάνιου προνόμιου να εργαζόμαστε σε αυτό που αγαπάμε, όπως και το βαθύ ανθρώπινο χρέος σε όσους μας στήριξαν και μας στηρίζουν. Κάποιοι άνθρωποι δεν αφυπηρετούν, απλά αλλάζουν δουλειά. Έμαθα και αυτό από τους τρεις μεντορές μου. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, συνέχισα να εργάζομαι κι εγώ μετά τη συνταξιοδότησή μου από την Λουβέν, μεταβαίνοντας στην άλλη άκρη του κόσμου, σε συναρπαστικά περιβάλλοντα, πρώτα στον Ισημερινό και τώρα στην Κίνα. Είχα τη μοναδική ευκαιρία να συνεχίσω όχι μόνο τη δουλειά που αγαπώ και έχω αφιερώσει τη ζωή μου, αλλά να πάω ένα βήμα παραπέρα. Αντλώντας από την εμπειρία μου σε τρία διαφορετικά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Βέλγιο, είχα την τιμή μαζί με άλλους 9 παράτολμους, για να μην πω απερίσκεπτους πανεπιστημιακούς, να φτιάξουμε εκ του μηδενός ένα ερευνητικό πανεπιστήμιο στις Άνδης. Ο Ισημερινός δεν ήταν τότε γνωστός για την εκπαίδευση και την έρευνά του το 2014, αλλά η πολιτική ηγεσία εκείνη την εποχή είχε την αυτογνωσία και την πολιτική βούληση να το αλλάξει αυτό. Καθιερώσαμε λοιπόν το Yachai Tech ως το πρώτο αμιγώς ερευνητικό πανεπιστήμιο στις βασικές επιστήμες, αλλά και τις επιστήμες μηχανικού. Μας βοήθησε σε αυτό το ευέλικτο σύστημα, κυρίως από μικρά πολυτεχνία όπως το Caltech, και επιμείναμε στην διδασκαλία τόσο στις βασικές επιστήμες όσο και στις επιστήμες μηχανικού αποκλειστικά στα αγγλικά τα τελευταία 3 χρόνια του προπτυχιακού κύκλου, καθώς και ολόκληρο το μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Ίδρυμα απέκτησε γρήγορα καθηγητές διεθνούς προέλευσης και γρήγορα ανέβηκε στην κορυφή του Nature Index για τη χώρα. Και μετά από τα πέτρινα χρόνια του κορονοϊού, προσλήφθηκα τελικά κυριολεκτικά στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Κίνα, για να βοηθήσω στην ίδρυση ενός νέου ερευνητικού ιδρύματος που αποσκοπεί στη βιωσιμότητα για τη γαλάζια οικονομία στην πόλη Τσιγκντάο, που ίσως κάποιοι να έχουν ακουστά από την ομώνυμη πύρα. Τώρα, σε αντίθεση με τον Ισημερινό, ο οποίος έπρεπε να περιορίσει κάποιες από τις φιλοδοξίες για το Yachai Tech, λόγω της ύφεσης της οικονομίας του, αντίθετα η κατάσταση στη νέα πανεπιστημίουπολη του Harbin Engineering University στο Τσιγκντάο ανθεί. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις όχι μόνο τα κτίρια που ανεγέρθηκαν σε λιγότερο από ένα χρόνο, αλλά και τη δέσμευση για παροχή μιας λίστας επιθυμιών, ένα wish list, με εξοπλισμό, με υποδομές, με ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Και last but not least, έχω για δεξί μου χέρι τον Τζιαν Λι που προανέφερα με τη δουλειά μας στα μικροφύκη. Ακριβώς όπως οι καθηγητές Σαραβάκος, Ντεμέιν και Μαραμόρος, προτίθεμαι κι εγώ να συνεχίσω να εργάζομαι όσο μπορώ. Όταν έρθει η ώρα, η δική μου Ιθάκη βρίσκεται εδώ, στον Άι Γιάννη της Λευκάδας. Αλλά, όπως λέει ο Καβάφης, εύχομαι και σας παρακαλώ να εύχεστε κι εσείς να είναι ακόμη μακρύς ο δρόμος. Με ευγνωμοσύνη, όπως βλέπουμε, η δουλειά, τουλάχιστον για τους τρεις δασκάλους μου, τους πρόσφερε αρκετά χρόνια ζωής, να μην πω μακροβιότητα, και μαζί με αυτούς θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που μου επέτρεψαν αυτό το ταξίδι. Και μαζί με αυτούς, στους φοιτητές μου και τους συνεργάτες μου που μου έμαθαν πολλά. Επίσης, στους συναδέλφους και τους φίλους από όλο τον κόσμο, πολλούς από αυτούς τους έχω εδώ κοντά μου, όχι μόνο σε αυτή την αίθουσα, αλλά και σε όλους όσοι μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο σήμερα και τους ευγνωμονώ. Και τέλος, την οικογένειά μου.
τη γυναίκα μου Ελένη, που είναι η δύναμη και η πηξίδα μου. Τα παιδιά μου, Καλλιρόη, Κατερίνα και Νίκο, που τα ευχαριστώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησαν να είμαι τόσο στην οικογένειά μου, όσο και στην επιστήμη μου, όσο μπορώ. Σας ευχαριστώ όλους. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστούμε για την ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Μεγίστη πρόκληση η έρευνά σας και πολύ ενδιαφέρον ότι σας ενέπνευσε μεταξύ άλλων και ο Μάρκ Τουέιν ακόμη. Μας οδηγήσατε στις λέξεις που έχουν σημασία σήμερα. Πράσινες, βιώσιμες, αειφορείς, ανάπτυξη. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε θερμές ευχές για την επιτυχία και τη συνέχιση του έργου σας. Η Ακαδημία Αθηνών σας καλωσορίζει. Ευχαριστούμε. Λύεται η συνεδρία, αλλά θέλω να σας κάνω μια μικρή ανακοίνωση. Καλείστε στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας για ένα ποτό και να ευχηθείτε στο νέο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχαριστώ. Όχι, δεν μπορείτε.